Γεια σας ομορφιές μου, welcome to my channel again. Τι μου κάνετε, είμαι η Μπέλα Μέρη και είμαι πολύ καλά. Καλώς ήρθατε λοιπόν σε ένα ακόμα vlog μας, part 4 αυτή τη φορά, από την πορτοκαλένια κουζίνα μου. Και λέω πορτοκαλένια γιατί είμαι εδώ πέρα για να φτιάξω μαζί σας μια πορτοκαλένια συνταγή. Πορτοκαλόπιτα, παύλα πάτσα βουρόπιτα με φύλλο κρούστα, στην οποία εννοείται ότι θα σιροπιάσουμε. Τώρα Χριστούγεννα δεν κάνουμε δίαιτα. Κάνουμε δίαιτα, καταλαβαίνεις ρε παιδί μου, αλλά αυτή η δικιά η συνταγή δεν τη θεωρώ δυτική. Οπότε ξεκαθαρίζω ότι θα γίνει τη μουρλή. Άντε, το πολύ σου βάζω 2-3 μέρες να κάτσει. Γιατί την επόμενη εβδομάδα αρχίζω τα μελομακάρονα. Λοιπόν, αυτή η συνταγή φυσικά και δεν είναι δική μου. Είναι από την Μπαρμπαρίγου. Και επειδή ήρθαν τα πορτοκάλια από το χωριό και επειδή είχα πάρα πολλά πορτοκάλια, λέω τώρα ή που θα τα αφήσω να χαλάσουν και πόσους χυμούς να πιέζει, ρε παιδί μου. Άσε που είμαστε και λαός εδώ μέσα. Αλλά θέλω να σου πω. Οπότε σκέφτηκα να κάνω έτσι μια πορτοκαλόπιτα, να φύγω λίγο από το συνηθισμένο το κέικ, πορτοκαλό κέικ που φτιάχνω κάθε χρόνο. Οπότε λέω κάτσε ρε παιδί μου, επειδή είναι και Χριστούγεννα και θέλω να μυρίσει και το σπίτι αυτές τις μέρες. Εν τω μεταξύ η συγκεκριμένη συνταγή δεν είναι μόνο χειμωνιάτικη, είναι και καλοκαιρινή, all season συνταγή. Εν τω μεταξύ ξέχασα να σας πω ότι είναι Παρασκευή σήμερα, 10 του μηνός, η ώρα είναι 8:25, είμαι μόνη μου και έχουν φύγει όλοι, οπότε είπα κι εγώ έτσι να κάτσω και να φτιάξω αυτό το γλυκό με ηρεμία, γαλήνη και αγάπη. Με καταλαβαίνετε εσείς που έχετε παιδάκια. Εντάξει, τα παιδάκια είναι ευτυχία, δεν το συζητώ, αλλά και αυτή η γαλήνη είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο. Λοιπόν, οπότε τελείωσα κι εγώ την ψυχοθεραπεία μου, οπότε τα πάσαρα τα παιδιά σε γιαγιάδες. Πάμε λοιπόν να σου δείξω εδώ πέρα τι έχω κάνει, τι προεργασίες έχω κάνει και πάμε κατευθείαν στο ψητό, καταλαβαίνεις. Λοιπόν, έχω εδώ πέρα φυσικά τη συνταγή μου, γιατί δεν παίζει να τη μάθω απ' έξω. Λοιπόν, έχω φτιάξει εδώ πέρα ήδη το σιρόπι, το οποίο μέσα έβαλα 2 ποτήρια ζάχαρη, 600 γραμμάρια, νερό 3 ποτήρια που ισούται με 500 γραμμάρια και το άφησα να βράσει για 4 λεπτά. Αφού έβρασε, έβαλα και 2 παστούνάκια κανέλας όπως βλέπεις και μια φέτα πορτοκάλι και αφού το κατέβασα από τη φωτιά, έβαλα χυμό από ένα πορτοκάλι και ξύσμα. Ουσιαστικά έκανα το σιρόπι, το αφήνω να κρυώσει, οπότε να το βάλω μετά στην ζεστή μου την πορτοκαλόπιτα, γιατί ξέρεις έτσι πάνε αυτά. Κρύο σιρόπι, ζεστή πίτα. Λοιπόν, εδώ σε αυτό το μπολάκι, μεγάλη λεκανίτσα, πάρτο όπως θες, έχω βάλει τα στερεά μου τα υλικά, δηλαδή ζάχαρη, 250 γραμμάρια ζάχαρη, έβαλα baking powder 20 γραμμάρια και 2 βανίλιες. Εδώ πέρα όπως βλέπεις έχω βάλει τα αυγουλάκια μου, είναι 5 αυγά και εδώ πέρα έχω το γιαούρτι με 2 ξύσματα από πορτοκάλια. Και εδώ πέρα έχω ήδη φύλλα κρούστας. Αυτό η συσκευασία είναι 450 γραμμάρια. Όπως ήταν το ρολό, άρχισα και το έκοβα κανονικά και το άφησα και μία ώρα, γιατί όσο πιο ξηρά είναι τα φύλλα σας, τόσο καλύτερα θα απορροφήσει το υγρό το μείγμα. Και εδώ είναι ένα ποτήρι γάλα το οποίο έχει μισό λεμόνι στημένο και αυτό το έκανα όπως έλεγε η Αργυρό, γιατί δεν ήθελα να βάλω κρέμα γάλακτος. Όχι δεν ήθελα, δεν είχα στην προκειμένη περίπτωση. Λοιπόν, από όλα αυτά εδώ πέρα τα υλικά έχω να σου πω ότι λείπει μια παρμελάδα πορτοκάλι. Πήγα σε 2 σούπερ μάρκετ, δεν είχε. Μόνο στο Βασιλόπουλο τελικά πληροφορήθηκα ότι είχε, αλλά δεν πειράζει. Βάζει δηλαδή και τα κομμάτια μαρμελάδα μέσα, μαρμελάδα με κομματάκια πορτοκαλιού μέσα. Αν δεν έχεις, δεν πειράζει. Οπότε πάμε να συνθέσουμε τώρα όλα αυτά. Α, ξέχασα να σας πω ότι έχω 250 γραμμάρια σπορέλαιο. Αρχικά θα αρχίσω να χτυπάω με σύρμα τη ζάχαρη, το baking powder, τις βανίλιες, αλλά και το σπορέλαιο. Σε αυτό το σημείο, αν θέλετε, μπορείτε να βάλετε και τη μαρμελάδα πορτοκάλι με τα κομματάκια. Τώρα βάζω το γιαούρτι με το ξύσμα. Να κατέβω. Βάζω τώρα και το γάλα με το λεμόνι, το οποίο όπως βλέπετε έχει πήξει. Αυτή έχει την ιδιότητα το λεμόνι μέσα στο γάλα. Να πίζει όλο το μείγμα, βασικά να πίζει το γάλα. Τέλος, ρίχνω και τα αυγά. Και τα ανακατεύω και αυτά. Και τώρα το τελευταίο.
τελευταίο βήμα μας είναι να πάρουμε σιγά σιγά τα φύλλα και να τα βάζουμε μέσα να μουλιάσουν και να γίνει ένα με το μείγμα μας. Το μείγμα μου είναι ήδη έτοιμο. Εδώ πέρα, όπως βλέπετε, έχω λαδώσει και αλευρώσει το στρογγυλό, το ταψάκι μου. Οπότε θα ρίξω το μείγμα μου. Τώρα το μείγμα μου είναι έτοιμο για φούρνο. Θα το ψήσω στους 170 για 30 λεπτά. Λοιπόν, μέχρι να γίνει η πορτοκαλόπιτα και να ψηθεί, εντωμεταξύ παιδιά μυρίζει όλο το σπίτι. Σκέψου να ψηθεί τι έχει να γίνει εδώ μέσα. Λοιπόν, είμαι εδώ πέρα στο μπάνιο όπως βλέπεις, γενικά σήμερα σε αυτό το βίντεο αλλάζουμε πολύ οι χώρους του σπιτιού, έτσι. Λοιπόν, είμαι εδώ πέρα στο μπάνιο για να κάνω την νυχτερινή μου τη ρουτίνα, δεν το παραλείπω ποτέ. Γενικά είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος φροντίζει πάρα πολύ καλά το δέρμα του και το πρωί και το βράδυ, γιατί μην ξεχνάμε ότι η σωστή περιποίηση του δέρματος είναι ο καλύτερος καμβάς ένα τέλειο μακιγιάζ. Δηλαδή, αν έχεις πολύ καλό πρόσωπο, ενυδατωμένο, κάθονται και πάρα πολύ καλά τα προϊόντα. Τι να σου κάνει το μπογιάτισμα, τι να σου κάνει το καλύτερο foundation από πίσω, αν δεν έχεις ένα πάρα πολύ καλό ενυδατωμένο και με τα σωστά προϊόντα ανάλογα με τον τύπο της επιδερμίδας. Λοιπόν, επειδή τα λόγια είναι φτώχεια, εγώ εδώ πέρα ήρθα να κάνω την νυχτερινή μου τη ρουτίνα με κάποια καινούργια προϊόντα τα οποία μου τα είχαν στείλει η Cosmeticom, με την οποία είχα συνεργασία, δηλαδή μια μεγάλη συνεργασία με αυτή την εταιρεία, την προηγούμενη εβδομάδα 10 του μηνός. Γιατί δεν ξέρω τώρα πότε θα ανέβει αυτό το βίντεο. 10 του μηνός έλεξε ο εκπτωτικός κωδικός που είχατε εσείς μείον 20% έκπτωση σε όλο το site, σε όποια κατηγορία προϊόντων θέλατε. Όμως παρόλα αυτά δεν σταματάει η συνεργασία μας, γιατί μου στείλανε 2 πακέτα με 2 σειρές, τις οποίες θα κάνουμε και διαγωνισμό στο Instagram. Θα κάνω 2 post δηλαδή, που θα έχω 2 νικήτριες. Η μία νικήτρια θα πάρει την αντιγυρετική σειρά με τη ρετινόλη και η άλλη θα πάρει τη σειρά με τη βιταμίνη C. Εγώ τώρα όμως εδώ πέρα ήρθα να κάνω την πραδινή μου ρουτίνα με αυτήν εδώ πέρα την σειρά, η οποία, μισό, έλα, εδώ το έχω, λοιπόν. Λοιπόν, έχει 4 προϊόντα. Έχει το καθαριστικό, έχει τον ορό, έχει την ενυδατική, αλλά έχει και τη μάσκα. Εγώ τη μάσκα τώρα δεν θα την κάνω, γιατί πρέπει να προηγηθεί και ένα σκραμπ. Οπότε είμαι εδώ πέρα να δοκιμάσω μαζί σας αυτό εδώ πέρα το καθαριστικό, το οποίο έχει ήπια ρετινόλη, είναι ένα υγρό τζελ, να ξέρετε, το οποίο έχει βιταμίνη ε και προβιταμίνη β5 για βαθύ και πολυσμητικό καθαρισμό. Λοιπόν, πάμε να το δοκιμάσουμε. Τζελ είναι, σε τζελάτη μορφή. Ναι, ναι, ναι. Μια μυρίζει φρεσκάδα. Λοιπόν, εγώ κάνω και ντε μακιγιάζ, όπως βλέπετε παράλληλα. Α, έλα ρε, δεν τσούζει. Wow. Μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Δεν μυρίζει κάτι άσχημο. Λοιπόν, θα ξεπληθώ και παρέρχομαι. Λοιπόν, σαν πρώτη εντύπωση έχω να σου πω ότι καθαρίστηκε πάρα πάρα πολύ καλά το πρόσωπό μου. Κάνει για ντε μακιγιάζ. Σαν review, δεν έτσουξε καθόλου. Το άρωμα είναι απλά ένα άρωμα φρεσκάδας. Δεν έχει τίποτα τεχνητό άρωμα. Αχ, παιδιά. Και μπορώ να πω ότι για τζέλ έχει ενυδατωθεί πάρα πολύ καλά το πρόσωπό μου. Λοιπόν, εγώ αυτή τη στιγμή θα βάλω λοσιόν. Αυτή η σειρά δεν έχει λοσιόν. Οπότε βάζω τη λοσιόν και επανέρχομαι με το επόμενο το προϊόν από αυτήν την σειρά, η οποία είναι και vegan, έτσι. Λοιπόν, είναι αντιγυρητική, δεν ξέρω αν σας το είπα. Οπότε θα επανέλθω με το σέρουμ. Πάμε να δοκιμάσουμε τώρα το σέρουμ, το οποίο έρχεται σε αυτήν εδώ πέρα τη μορφή. Λοιπόν, έλα. Έλα, μάνιτσα. Οχου. Έλα, έλα, το νιώθω, έρχεται. Α, είναι λευκό. Λοιπόν. Α, για να σου πω τώρα εδώ. Λοιπόν, δεν μυρίζει κάτι, παιδιά. Είναι... τίποτα δεν μυρίζει. Με πάει όμως και κάπου, αλλά δεν το έχω καταλάβει ακόμα να σου το πω. Παιδιά, με πάει... Σαν την πρίσεις κι εγώ. Παιδιά, δεν μπορώ να σου το προσδιορίσω. Βαμβάκι.
Δεν ξέρω, πάντως είναι τόσο γενικά, τόσο αισθάνομαι την επιδερμίδα μου να ενυδατώνεται. Είναι πολύ καλά. Για είναι αληθινό, όχι, είναι αληθινό. Πολύ καλό. Και τέλος πάμε να βάλουμε την ενυδατική από την ίδια σειρά. Λοιπόν, αυτή βγήκε γρήγορα. Εδώ, εδώ, εδώ και εδώ και εδώ. Πω, πω. Λοιπόν, μ' αρέσει βασικά που δεν μυρίζει καθόλου αυτή η σειρά της Retinol, εννοείται ότι βάζουμε και στο λαιμό. Δεν ξεχνάμε ποτέ το λαιμό σε ανωδικές κινήσεις. Λοιπόν, εγώ δεν θα βρω σήμερα τη μυρωδιά, να ξέρετε, έχω τσαντιστεί για αυτό το πράγμα, αλλά το αποτέλεσμα μετράει, παιδιά, κατευθείαν νιώθεις τη μούρη σου σαν κολαράκι μωρού. Απίστευτο, αυτή είναι το πρώτο προϊόν, οπότε όσο νούπο, αν δεν με έχετε ακόμα ακολουθήσει στο Instagram, όσο νούπο θα σας ανεβάσω αυτή τη σειρά και τη μάσκα μαζί και τα 4 προϊόντα αυτής της σειράς στο post στο Instagram διαγωνισμάρα με την Cosmetic Home. Λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να δούμε την πορτοκαλόπιτα, ε. Λοιπόν, κορίτσια, έχει γίνει, παιδιά μου, σκοβολάει θεϊκά και τώρα έτσι όπως είναι ζεστά, τι θα βάλουμε το σιροπάκι, πάει η κάμερα. Λοιπόν, μόλις την έβγαλα όπως σας έδειξα και θα πάρω τώρα μια κουτάλα και θα βάλω σιροπάκι. Ζεστή πίτα, κρύο το σιροπάκι. Λοιπόν, πάμε. Πω παιδιά, τσιρτσιρίζει. Παιδιά, ειλικρινά, δεν υπάρχει. Πού να ξεκινήσω, βασικά δεν ξέρω τι να σου πρωτοπώ. Δεν ξέρω τι είναι καλύτερο, ένα γαλακτομπούρεκο ή αυτή η πορτοκαλόπιτα, πατσαβουρόπιτα με φύλλο κρούστας. Εννοείται ότι έφαγα. Απλά τώρα εγώ τώρα στο βάζω για να δεις, για να το βγάλω και πω στο Instagram. Κόλαση, παιδιά, πρέπει να το φτιάξετε. Είναι πανεύκολο, είναι δηλαδή... Εντάξει, δεν υπάρχει παιδιά, φτιάξτε το όλες τις εποχές, είναι θεϊκό. Θεϊκό, θεϊκό. Λοιπόν, αυτά είχα να σας πω για σήμερα. Αύριο είναι μια καινούρια μέρα, Σάββατο. Αύριο θα πάω στο στούντιο της Σέφης γιατί έχουμε μια νυφική φωτογράφηση. Οπότε θα βάψω εγώ τη νύφη. Μια νύφη θα βάψει αυτή και μια άλλη θα βάψω εγώ. Οπότε θα έχει φέρει και φωτογράφους. Τώρα βασικά θα φτιάξω ένα τοστάκι. Θα βάλω και ένα κρασάκι, θα βάλω και Netflix και θα ράξω. Αυτά, οπότε θα τα πούμε. Γεια σας!